Η επανένωση. Γυμνούλα σήμερα, ε! Με τον baby doll. Τελευταία φορά που γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Δεν πειράζει, ακούμε, είμαστε φίλοι. Ακουμπάω, αλλά κολλάει. Είναι από τις γυαλάδες που είναι μας αλληματέρα. Δεν θα ξεκολλήσει ποτέ. Λοιπόν, είμαστε. Πέρα από ότι γνωριζόμαστε καμιά δεκαετία από τότε που συνεργαστήκαμε στην Πεντάδα, είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Μια τσακωνόμαστε, μια τα βρίσκουμε. Σα ζευγάρι, εμείς ένα πράγμα. Αυτό είναι το καλό, αν μου επιτρέπει στους φίλους. Να τα περνάς όλα και τα καλά και τα κακά. Τα πολλά καλά να τα φοβάστε, νομίζω εγώ. Έτσι είναι. Πώς απλά την τελευταία. Ποτέ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι. Και στην έπεσε ποτέ τη φλερτάρε. Άκουνα σε μένα η άμυνά μου στο να μην ερωτευτώ μια κοπέλα και στη δουλειά δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι το χιούμορ μου. Και ξεκίνησα και τη έλεγα. Κάποια στιγμή όντω το πίστευε, τα πίστευε αυτά που έλεγα. Δεν την κοροϊδεύα τρομερά, ξέρετε τώρα τη Κατερίνα στα δικά μα. Αλλά έχει γίνει στη δουλειά πάντω να γυρίσει σε σένα το. Το πράγμα. Να ερωτευτώ στη δουλειά. Καλό, όλα από τη δουλειά τα φτιάχνει. Ναι, δηλαδή. Όχι. Που δουλεύουμε μαζί, λέω, όχι στη δουλειά. Α, ναι, αλλά γενικώ οι κοπέλε ήγε από το χώρο, πολλέ. Ναι. Και η Λένη από το χώρο είναι. Ναι. Αυτό. Ναι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι συνεργαζόμαστε. Γιατί είναι δύσκολο τώρα να έχει κάποιον που να τον συναστρέψει. Ναι. Εγώ θέλω λίγο να θυμηθούμε τι έγινε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε τηλεοπτικά. Άρε, μάλι. Όχι, δεν το έχουμε. Εσύ να το πει. Α, εντάξει. Είμαι ο γιο τόσο καλό. Ακούγεται ότι είναι πολύ καλό. Τόσο καλό. Θα ξέρει τι θα πούμε στο επόμενο λεπτό. Ναι, τι έγινε. Την τελευταία φορά που βρήκαμε τηλεοπτικά ήταν εκείνο το φοβερό Ούγκα Challenge. Που μετά ακολούθησαν τα εφτράπελ. Αυτός ο καυγάς με τον Μάρκο το Σεφερλέ. Που σε είχα ρωτήσει εγώ ποιος πιστεύεις ότι είναι καλύτερος παρουσιαστής, μου είχες πείσει τον Γιώργο Λιάγκα και έγινε ό,τι έγινε. Τάπησα εγώ που δεν το κόψα στο μοντάζ. Είναι φοβερό. Που δεν τέχαμε κάποιο. Γιατί αυτή ήταν μια στάνταρ ερώτηση που έκανα στο challenge και ξαναγίνει με στη διάρκεια τη χρονιά. Απλά προφανώ οι συνθήκε ήταν διαφορετικέ εκείνη την περίοδο και έπρεπε να το έχω σκεφτεί και να το έχω κόψει. Δηλαδή. Μπα περιπτώσει. Δεν ήταν, όταν ήμασταν κατά τη διάρκεια τη χρονιά, ήμασταν καβάλα στο άλογο. Τότε ήταν λίγο περίεργα τα νούμερα. Ήταν λίγο. Τέλο πάντων, πέρασε. Εσύ μα τα είχε ανεβάσει όμω από το ζωολογικό κήπο, κορίτσι.